Την τεράστια γεωπολιτική σημασία που έχει η Κρήτη για τη χώρα, επεσήμανε από το Ρέθυμνο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, από την εκδήλωση κοπής της πίτας της τοπικής Νόδεο που παρευρέθηκε ως κεντρικός ομιλητής. Ενώ έκδηλος ήταν ο ενθουσιασμός του για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις περασμένες εκλογές που έβαψαν μπλε το νησί. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ στην Κρήτη, ένα νησί με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία. Ένα νησί όμως το οποίο μπορεί να καυχηθεί και για τον πολιτισμό του και για την οικονομία του. Και εδώ μαζί με τον συνάδελφο και φίλο μου, τον βουλευτή Ρεθύμνου, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, θα έχουμε την ευκαιρία να απευθυνθούμε στην δική μας κομματική συγκέντρωση και να εξηγήσουμε τι κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον τόπο και πώς βλέπουμε το μέλλον. Αλλά σας το λέω τίμια και από την καρδιά μου, αυτό που κάνατε στις τελευταίες δύο εκλογές. Να δούμε την Κρήτη μπλε, δεν το περίμενα ότι θα δώσω ζωή μου και σας ευχαριστώ από την καρδιά μου γι' αυτό. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κύριος Δένδιας έκανε έναν απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησης, προανήγγειλε τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε πως είναι υποχρέωσή τους να κάνουν χρήσιμη τη στρατιωτική θητεία, ανακοινώνοντας την επιθυμία του για αντιγραφή του φινλανδικού μοντέλου, ενώ ειδική αναφορά έκανε στην επιχείρηση Ασπίδες, όπου θα συμμετέχει η ελληνική φρεγάτα Ίδρα. Αρκεί να κοιτάξεις το χάρτη, πρόεδρε, να δεις ότι η Κρήτη είναι σαν αεροπλανοφόρο. Λέω πάντα, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δύο βάσεις στον πλανήτη δεν θα αφήσουν και δεν μπορούν να αφήσουν ποτέ. Και οι δύο αρχίζουν από σίγμα. Η μία λέγεται Subic Bay και είναι στις Φιλιππίνες, η άλλη λέγεται Suda Bay και ξέρετε πολύ καλά που είναι. Το εγκόμιο του Υπουργού έπλεξαν ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Μανώλης Φουρφουλάκης, δηλώνοντας εξαιρετικά ικανοποιημένοι με την παρουσία του στο Ρέθυμνο, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δημοφιλές πρόσωπο. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και καλό μου φίλο Νίκο Δένδια, ο οποίος αυτή τη στιγμή θα μπορέσει να εξηγήσει στην κομματική μας οργάνωση τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, τις μεταρρυθμίσεις οποίες κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και βεβαίως τις προτεραιότητες τις οποίες έχουμε θέσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι εξαιρετική χαρά και τιμή για το Ρέθυμνο να έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, ένα εξαιρετικά δημοφιλές πρόσωπο, όχι μόνο στο Ρέθυμνο, σε όλη την Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το δείτε αποτυπώνοντας τον κόσμο που είναι μέσα. Είναι η πιο επιτυχημένη εκδήλωση που έχουμε κάνει τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, η υποδοχή του Νίκου Δένδια στην εκδήλωση με μια μαντινάδα απέναντι στην επιθετική πολιτική του Ερντογάν. Καλά τα λες του Ερντογάν, θα κάνει πως μανίζει. Εμείς θα του γκρεμίσουμε τα όνειρα που της. Το μήνυμα της πρόληψης στην στοματική υγεία έστειλαν οδοντίατροι που βρέθηκαν στον καταβλισμό των Ρωμά στη Νέα Λικαρνασσό και προχώρησαν σε εξετάσεις μικρών παιδιών. Η πρωτοβουλία έλαβε χώρα από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, που εκτός από τα σχολεία επεκτείνεται πλέον και σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του νησιού μας. 200 παιδιά στον καταβλισμό Ρωμά στο Ηράκλειο εξετάστηκαν το πρωί από οδοντιάτρους για τη σωματική τους υγεία στο πλαίσιο δράσης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. Στόχος της δράσης είναι να καταστεί αντιληπτό ότι η διατήρηση της υγείας του στόματος είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της γενικής υγείας και της ποιότητας ζωής. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά ήρθαμε να δούμε τι ανάγκες έχουν τα παιδιά αυτά και να τους δώσουμε οδηγίες στοματικής υγιεινής και με ποιο τρόπο θα προγραμματιστούν για να εκτελέσουν τις θεραπείες αυτές. Γύρω στα 200 παιδιά βεβαίως. Θα γίνει η εξέτασή τους, η καταγραφή. Όλα αυτά θα επεξεργαστούν τα δεδομένα που θα γίνουν και θα τους δώσουμε πληροφορίες τόσο για το βούρτσα των δοντιών, για τη φθορίωση, ό,τι χρειάζεται να κάνουν για να διατηρούν σωματική υγεία σε υψηλό επίπεδο. Τον καταβλισμό Ρωμά επισκέφθηκε κλιμάκιο επαγγελματιών υγείας, αποτελούμενο από 8 δοντιάτρους των κέντρων υγείας Ηρακλείου, Αγίας Βαρβάρας, Αρκαλοχωρίου, Μυρών και Ανογείων και 4 νοσηλευτές του κέντρου υγείας Ηρακλείου, εξετάζοντας τη σωματική υγεία των παιδιών ηλικίας 4 έως 17 ετών. Για την πρόληψη στα δοντάκια των παιδιών, να δώσουμε κάποιες οδηγίες και να κάνουμε κάποιους ελέγχους με σκοπό να προλάβουμε, γιατί στην οδοντιατρική η πρόληψη είναι σημαντικότερη από τη θεραπεία. Παράλληλα δόθηκαν οδηγίες σε θέματα σωματικής υγιεινής σε κηδεμόνες και παιδιά, ενώ προγραμματίζεται η αποκατάσταση των όποιων προβλημάτων διαπιστώνονται. Επειδή όπως σας είπα είναι δύσκολη
η προσέλευση και το να κλείσουν κάποιο ραντεβού. Θα τους εξηγήσουμε πώς θα κάνουν τη διαδικασία για να μπορούν να κλείσουν πιο εύκολα ραντεβού σε κάποια δομή υγείας, να τακτοποιήσουν τα προβλήματα αυτά. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και ιδιαίτερα της 7η ΥΠΕ, έτσι, για την προαγωγή της σωματικής υγείας παιδιών. Η δράση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 7ης ΥΠΕ σε συνεργασία με τον συντονιστή οδοντίατρων κ. Βλασιάδη, την αναπληρώτρια συντονίστρια οδοντίατρο της 7ης ΥΠΕ κ. Αλεξάκη και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου Παράρτημα Ρωμά. Το να επισκεφτούν κάποια ιατρική μονάδα είναι δύσκολο για αυτούς. Η σωματική υγεία, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη γενική υγεία και όπως λένε οι έρευνες, πάνω από το 90% του πληθυσμού θα εμφανίσει κάποια στιγμή κάποια σωματική υγεία, η οποία σχετίζεται και με τη γενική υγεία.